Από τα Χανιά θα πάμε στο Ρέθυμνο, καθώς εκεί σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία 7 χρόνια, θα πω εγώ, μια γενικότερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης, καθαριότητας στο ιστορικό κέντρο. Μάλιστα έχουν μοιραστεί, είναι η περίφημη συνθήκη, το πρόγραμμα πόρτα-πόρτα, 700 μπλε κάδοι, μικροί κάδοι, έχουν μοιραστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παλιά πόλη, και θέλω να πάμε λίγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας και πολιτικής προστασίας στο Ρέθυμνο, τον κύριο Δημήτρη Λελεδάκη. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μου. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Επίσης, καλησπέρα και από εμάς, από το Ρέθυμνο. Χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές. Να έχουμε υγεία και προκοπή. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα, αξίζουν συγχαρητήρια, η αλήθεια είναι, για τη γενικότερη φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος καθαριότητας, που αφορά αποκλειστικά και μόνο, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτή την πανέμορφη ιστορική παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Ήδη 700 μικροί μπλε και πράσινοι κάδοι, αντιδήμαρχε, διορθώστε με, αυτός είναι ο σχεδιασμός, έχουν μοιραστεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο βασικός στόχος ποιος είναι? Να έχουμε μια καθαρή πόλη και ειδικά το ιστορικό κέντρο που είναι η βιτρίνα μας και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ναι, γιατί εκεί πράγματι έχει πολύ κόσμο, πολλά καταστήματα και δεν υπάρχει τουρίστας ή οποιοδήποτε έρθει στο Ρέθυμνο να μην περάσει από την παλιά πόλη. Οφείλουμε λοιπόν να την προστατεύσουμε και από τα θέματα της καθαριότητας. Έχουν... Και αυτό κάνουμε σαν, ναι, δημοτική αρχή. Έχουν μοιραστεί αυτοί οι μπλεκάδοι, 700 στο σύνολο, μπλε και πράσινοι. Ναι, έχουν μοιραστεί και θα συνεχίσουμε τη καινούργια χρονιά να ξαναμοιράσουμε, να επικαιροποιούμε συνεχώς το πρόγραμμα για, ναι, να ενημερώνεται ο κάτοικος και ο επαγγελματίας, για να έχουμε μια καλή συνεργασία, γιατί χωρίς συνεργασία η υπηρεσία με το δημότη δεν μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε όλοι. Εν τω μεταξύ επιβάλλονται και πρόστιμα. Ξέρετε, όποιος δεν μαθαίνει, καλό είναι να συμμορφώνεται μέσα από τα πρόστιμα και τους νόμους. Είναι έτσι, γιατί όταν βάλεις πρόστιμο, ο άλλος το θυμάται και συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Βέβαια, όλοι νομίζουν ότι ο Δήμος δεν θα βάλει πρόστιμο. Όμως έχουν πέσει κάποια πρόστιμα μετά, ναι, από ενημέρωση, πρώτη και δεύτερη φορά, με αποτέλεσμα να πέσει και το πρόστιμο. Δεν είμαστε επί του προστίμου και είναι αυτή η φιλοσοφία μας. Ναι. Όμως δεν μπορεί να μην έχει και πρόστιμα στους ανθρώπους που δεν συμπεριφέρονται μετά από ενημέρωση σωστά, όπως λέει ο κανονισμός της καθαριότητας. Αυτή η λάθος νοοτροπία που έχουν και επαγγελματίες και ιδιώτες και απλοί πολίτες, καταγράφεται περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες ή και τους χειμερινούς? Τους καλοκαιρινούς, γιατί έχει πάρα πολύ φόρτο εργασίας. Είναι λίγοι όμως αυτοί που συμπεριφέρονται λάθος. Και κάθε μέρα λιγοστεύουν. Και αυτό είναι η επιτυχία μας, αυτό που θέλουμε να συμβαίνει. Να είναι λιγότεροι αυτοί που συμπεριφέρονται λάθος, με αποτέλεσμα, μάλιστα, να μην έχουμε άσχημα φαινόμενα. Στο πρακτικό σκέλος τώρα, μοιράζεστε αυτούς τους κάδους, ένα πράσινο και ένα μπλε. Η κάθε επιχείρηση, ο κάθε ιδιώτης χρεώνεται με ένα συγκεκριμένο κωδικό, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ακριβώς, με ένα συγκεκριμένο κωδικό που το δίνει η υπηρεσία δωρεάν, ναι, τον κάδο. Δεν πληρώνει τίποτα. Μάλιστα, και αν ο κάδος αυτός έχει ένα κωδικό, με αποτέλεσμα να ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Σε περίπτωση που δεν συμπεριφέρεται σωστά ή τον βρούμε σε κάποιο άλλο σημείο, σε κάποια άλλη διεύθυνση. Σε περίπτωση φθοράς, ποιος επομίζεται το κόστος αντικατάστασης? Αν μας πάρουν τηλέφωνο σε ένα κάδο που έχει σπάσει, ναι, εμείς θα τον αντικαταστήσουμε δωρεάν. Μιλάμε για ένα σχεδιασμό που έχει ως επίκεντρο την παλιά πόλη. Θα επεκταθεί και σε άλλες συνοικίες του Ρεθύμνου? Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένες οι πολυκατοικίες, που θα χρειαστεί μια πολυκατοικία να έχει 20 και 30 διαμερίσματα που έχει, να έχει 30 μικρά καδάκια. Φανταστείτε τώρα έξω από την πολυκατοικία την είσοδο να έχει 20 και 30 καδάκια μικρά. Εκεί είναι η κάδη των 1.100 λίτρων. Δεν είναι πρακτικό ο σχεδιασμός. Δεν είναι πολύ πρακτικό. Αντιδήμαρχε, έρχεται και κακοκαιρία. Είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε έτσι δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στο Ρέθυμνο βρίσκεστε, σε ετοιμότητα έχετε στοχεύσει κάπου? Είμαστε σε ετοιμότητα, συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, ναι, και πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Σε ποιες περιοχές καταγράφετε τα περισσότερα προβλήματα, τελευταία ερώτηση? Το τελευταίο καιρό προς το ανατολικό Ρέθυμνο, που έχει μεγάλα ποτάμια και έτσι
ξεχύλισαν με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Βέβαια, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η περιφέρεια τώρα τα τελευταία δύο χρόνια και έχει καθαρίσει όλα τα ρέματα και τα ποτάμια με αποτέλεσμα, πιστεύω, να μην έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Καλή πρωτοχρονιά. Επίσης, με φόντο με υγεία την πρωτοχρονιά. Και είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ετοιμότητα, λοιπόν, εκεί και υπηρεσίες στο Ρέθυμνο.